Και γεννήθηκα λοιπόν, ενώ δεν ήθελε κανείς να γεννηθώ. Σοβαρά, είχαν αποφασίσει οι γονείς μου να μην γεννηθώ. Ναι. Είχαν ήδη δύο παιδιά και είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν τρίτο. Ναι. Είναι η μητέρα μου έγκυος 2 μηνών και αποφασίζουν να με ρίξουν. Και μου διηγείται τώρα Σπαρτιάτης ο παππούς, ο απίθαρχος. Ναι. Διαβάζω την εφημερίδα ξαπλωμένο στο κρεβάτι και κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι μπαίνει η γιαγιά σου. Δεν δίνω σημασία, αλλά αφού δεν μιλάει για κάποια αρκετά δευτερόλεπτα, γυρίζω το βλέμμα μου και δεν είναι η γιαγιά σου. Και ποια ήταν, παππού? Μια γυναίκα, άλλη. Άλλη. Και πριν καταλάβω τι γίνεται και πριν μιλήσω, μου λέει: Γιώργο, η κόρη σου είναι έγκυος, το παιδί που έχει στην κοιλιά της είναι αγόρι, δεν θα επιτρέψει να πάθει τίποτα, θα το βαπτίσει εσύ και θα το ονομάσει Παναγιώτη. Και εξαφανίζεται. Και φωνάζει τη γιαγιά μου, και μόλις μπαίνει μέσα η γιαγιά μου, που καταλαβαίνει ότι κάτι έχει, και της λέει: Καλλιρόη, τι μου κρύβεται? Τίποτα, Γιώργο μου. Καλλιρόη, τι μου κρύβεται? Λέει: Τίποτα. Τίποτα. Άκου λοιπόν. Αυτό, αυτό και αυτό. Και καιρώνει η γιαγιά μου, η οποία η γιαγιά ήταν του Καντηλίου κτλ. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και αφού της το είπε, ζαλίστηκε η γιαγιά και τελικά αποφάσισαν ότι πρέπει να έρθω. Και ήρθα. Έρετε. Έτσι ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μας συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Η πιο δυσάρεστη στιγμή